Σε τρεις ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ με το κύπελο μαζί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Η πρόκριση όμως, κυρίες και κύριοι, της εθνικής μας στον απόψινό τελικό ήρθε μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Με κομμένη την ανάσα, οι Έλληνες φίλαθλοι παρακολουθήσαμε τα τελευταία δραματικά 5 δευτερόλεπτα, στα οποία ο Δημήτρης Διαμαντίδης φράγησε με τρίποντο την πολυπόθητη νίκη. Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί των Ελλήνων παικτών, αλλά και των φιλάθλων που βρέθηκαν στο πλευρό της εθνικής. 64-66. Ζήσεις. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου. Κόβαλε. Κόβαλε. 3 δευτερόλεπτα. Κόβαλε. 3-2 κανένα. Γιοβάισα. Ναι. Όπως τότε. Τέλος. Ναι. Τέλος. Ναι, ο Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Το αγόρι από την Καστοριά το έβαλε. Έλειο χρόνο, εντάξει, ήρθε η μπάλα στα χέρια μου, έπρεπε να σουτάρω. Σούταρα, μπήκε. Είμαστε ευτυχισμένοι. Έλα, Βασάμι. Σενάριο βγαλμένο από την ψυχή και το πάθος των Ελλήνων παικτών εκτελήχθηκε στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης εκτελεί τους Γάλλους και δίνει τη χρυσή πρόκριση στην εθνική ομάδα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το σκορ? 67-66. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου. Κόβαλε. Κόβαλε. Η Ελλάδα πανηγυρίζει, η Ελλάδα ονειρεύεται, η Ελλάδα μία ανάσα από το χρυσό μετάλλιο. 14 Ιουνίου 1987 και ο Παναγιώτης Γιαννάκης σηκώνει το κύπελλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ως τεχνικός ηγέτης πλέον της ομάδας που γράφει ιστορία στο Βελιγράδι, καθοδηγεί τους Έλληνες διεθνείς με πάθος, πείσμα και αποφασιστικότητα στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Σας αγαπάω πολύ, να τους έχετε δώσει καλά και σας είχα πει, έτσι, αυτή είναι αρχή. 40 λεπτά έμειναν για να επιστρέψει η Βασίλισσα μετά από 18 χρόνια στο θρόνο της. Η Γερμανία, του ακριβοπληρωμένου στόχου NBA Νοβίτσκι, θα επιδιώξει να αμφισβητήσει την ανωτερότητα της εθνικής ομάδας. Εμείς απλά έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Οι καρδιές λοιπόν όλων των Ελλήνων χτυπούν στο Βελιγράδι, εκεί που σε λίγο οι διεθνείς μας δίνουν το μεγάλο αγώνα, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε απευθείας από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Και όλοι περιμένουμε τη νίκη. Η χθεσινή απίστευτη πρόκριση της εθνικής μας ομάδας στον τελικό οδήγησε την ελληνική ομάδα στο βάθρο της διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. Με ελληνικές σημαίες, κορναρίσματα και καπνογόνα, ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να γιορτάσει τη νίκη της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ μετά από έναν αγώνα θρίλερ. Το εθνικό φρόνημα της Ελλάδας και πάλι μίλησε εδώ, τα παιδιά παρέα όλοι μαζί. Έλα, σολέ, ολέ! Μικροί και μεγάλοι πανηγύρισαν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Ομονίας, στη Θεσσαλονίκη, κάτω από το Λευκό Πύργο, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Ενθουσιασμός και συνθήματα μετά τη μεγάλη πρόκριση. Οι Έλληνες ξαναζούν τις μέρες του 87 και περιμένουν τη νίκη που θα μας απογειώσει στον τελικό. Στις 10 το βράδυ απόψε τα βλέμματα όλων μας θα είναι στραμμένα στη Νέα Ελληνική Τηλεόραση που θα μεταδώσει τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με τη Γερμανία. Ευχή όλων μας η Ελλάδα να κατακτήσει το χρυσό και να επιστρέψει θριαμβεύτρια από το Βελιγράδι. Θα το σκίσουμε. Με 10 πόντους διαφορά. Θα κερδίσουμε σίγουρα. Πιστεύω πως θα κερδίσουμε γιατί είναι πολύ δυνατή ομάδα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Η καρδιά της Ελλάδας απόψε χτυπά στο Βελιγράδι. Εκεί όπου τα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη είναι αποφασισμένα να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο. Για να δούμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, την εικόνα που επικρατεί λίγο πριν από την έναρξη του τελικού. Θα συνδεθούμε με τρία κεντρικά σημεία. Καταρχήν με την Ομόνοια, με την Θεσσαλονίκη και με το Ηράκλειο. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο. Φανή, ποια είναι η εικόνα λοιπόν λίγο πριν από την έναρξη του τελικού? Καλησπέρα. Καταρχάς, τίποτα δεν θυμίζω ότι σήμερα είναι Κυριακή. Ο κόσμος είναι ήδη πολύ στους δρόμους, θυμίζει καθημερινή. Το κλίμα είναι πολύ γιορτινό. Όλες οι ηλικίες έχουν βγει έξω, από παιδάκια μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Ακόμα είναι λίγο νωρίς, έχουμε μία ώρα μπροστά μας μέχρι να αρχίσει ο αγώνας. Όμως, στη δυτική πλευρά της πλατείας Ελευθερίας, όπου βρίσκονται και οι περισσότερες καφετέρειες, έχουν στηθεί οι γιγαντοοθόνες και περιμένουν τον κόσμο να έρθει εδώ να παρακολουθήσει τον αγώνα σε ένα πανηγυρικό κλίμα και ελπίζουμε να πανηγυρίσει και την νίκη.
Μάλιστα, λοιπόν, τώρα προς το παρόν ακόμη μέσα στα σπίτια τους θα παρακολουθήσουν τον αγώνα και μετά όλοι ευελπιστούμε να ξεχυθούμε στους δρόμους, Φανή. Έτσι και στο Ηράκλειο. Για να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Οικονομόπουλο που είναι στην Ομόνοια. Νίκο. Λοιπόν, καλησπέρα, Μενελόπη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και εδώ περιμένουμε να αρχίσει το παιχνίδι σε τρεις ώρες το κεντρικότερο σημείο εδώ της πρωτεύουσας. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε άλλο στην ελληνική ομάδα να κερδίσει τον τελικό, να πάρει το κύπελο. Και όπως καταλαβαίνει, πολύ νωρίς, αν τα πράγματα είναι καλά για την εθνική μας ομάδα και όσο ευχόμαστε, εδώ στην Ομόνοια θα είναι το κεντρικό σημείο των πανηγυρισμών. Ελπίζουμε να ξαναζήσουμε όλοι τις ημέρες του 1987. Ήδη έχουν αρχίσει εδώ και έρχεται αρκετός κόσμος. Τους αναγνωρίσαμε βέβαια από ότι άλλα από τις φανέλες που είδαμε και πέρσι στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Όλος αυτός ο κόσμος είναι με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Δεν εκδηλώνεται βέβαια ακόμα. Όλοι μας είπαν ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι, πώς θα κινήσει αργότερα. Ευχόμαστε να είμαστε εμείς να πανηγυρίσουμε. Μάλιστα. Στην κεντρική πλατεία στο Μπουρνάζι βρίσκεται ο Βασίλης Λεβέντης. Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σας και από εμάς. Έχει μια ωραία βραδιά, μια δροσερή βραδιά απόψε. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει βγει έξω. Εδώ στην οδό Αγίας Παρασκευής, στην κεντρική πλατεία του Μπουρναζίου, τα περισσότερα μαγαζιά είναι γεμάτα. Οι καταστηματάρκες έχουν επιστρατεύσει τα δικά τους όπλα. Υπάρχουν γιγαντοοθόνες. Υπάρχουν προτζέκτορες τους οποίους έχουν βγάλει στον πεζόδρομο και έτσι όπως βλέπετε κι εσείς τώρα ο κόσμος έχει στηθεί και περιμένει να, παρακολουθήσει το μεγάλο αυτό μάτς. Λίγα είναι τα καθίσματα που είναι αδιανά, κυρίως τα πίσω τραπέζια. Γύρω γύρω η κίνηση σιγά σιγά αρχίζει και λιγοστεύει. Οι περισσότεροι κατευθύνονται είτε στα υπόλοιπα μαγαζιά εδώ στην πλατεία Μπουρναζίου είτε στα σπίτια τους για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αναμέτρηση. Γύρω από την πλατεία Μπουρναζίου υπάρχουν πάγκοι μικροπολιτών με ελληνικές σημαίες, με κασκόλ, με φανέλες της Εθνικής Ελλάδος. Υπάρχει ασθενοφόρο εδώ σε επιφυλακή καθώς και αστυνομία. Αργότερα που ευχόμαστε όλοι να ξεχυθούν. Να βγούμε και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Βασίλη. Όταν το 1987 ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Φάνης Χριστοδούλου και τα άλλα παιδιά κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης, οι σημερινοί αθλητές μας, μικρά παιδιά τότε, άρχισαν να ασχολούνται με τον μπάσκετ και έγιναν πρωταθλητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, που έτσι αποφάσισαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το άθλημα. Σήμερα δεκάδες άλλα παιδιά βλέπουν στα πρόσωπά τους νέα ενδάλματα και γεμίζουν ξανά τα γήπεδα. Όταν το 1987 ο πιτσιρικάς Δημήτρης Διαμαντίδης έβλεπε την εθνική ομάδα μπάσκετ να σηκώνει το κύπελο, ονειρευόταν τον εαυτό του ανάμεσα στους νικητές. Δεκαοκτώ χρόνια μετά, το τρίποντο του μικρού Δημήτρη στέλνει την Ελλάδα στον τελικό και όλους τους Έλληνες στα ουράνια. Βάλ το αγόρι μου! Κόβαλε! Κόβαλε! Έβλεπε το ευρωμπάσκετ τότε του 87, εντάξει. Από εκεί δηλαδή ξεκίνησε, τον άρεσε το μπάσκετ. Η μεγάλη επιτυχία του 87 έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία της νέας ελληνικής Dream Team. Στον Εθνικό Ελληνορώσων, ο Θοδωρής Παπαλουκάς έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ. Σήμερα, δεκάδες άλλα παιδιά κάνουν το ίδιο όνειρο. Μικρά γήπεδα στις γειτονιές μεταμορφώνονται σε φυτώρια νέων πρωταθλητών. Στα βήματα του Θοδωρή Παπαλουκά, τα παιδιά του Εθνικού Ελληνορώσων ονειρεύονται και αυτά να ζήσουν μεγάλες στιγμές της εθνικής ομάδας. Με γνώσεις τα αθλητικά που θα ζήλευαν και αθλητικοί δημοσιογράφοι. Και άμα νικήσουμε στο μπάσκετ, θα είναι η δεύτερη επιτυχία. Μία στο ποδόσφαιρο και τώρα θα είναι και στο μπάσκετ. Διπλή επιτυχία. Και αυτή την διπλή επιτυχία μόνο η Σερβία το έχει κάνει. Το 1966. Ένας μικρός αγώνας μπάσκετ πριν το μεγάλο τελικό. Οι μικροί αθλητές ελπίζουν κάποτε να τους χειροκροτήσει όλη η Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά που μας κάνουν υπερήφανους έχουν αντιμετωπίσουν Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες σε γνωσμένης αξίας, οι οποίοι κάνουν καριέρα στο NBA, το οποίο είναι το κορυφαίο, όπως ξέρουμε, πρωτάθλημα στον κόσμο. Βάλ το αγόρι μου! Κόβαλε! Κόβαλε! Have a nice day!